Κυρία Διαμάντου Μανουλάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Μπαρδουνιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, τώρα μιλάτε και σαν βουλευτής και ως βουλευτής και ως υποψήφια δήμαρχος. Βέβαια, τον Πειραιά ούτως ή άλλως και σαν βουλευτής τον ξέρω. Σωστά, δεν είναι. Σωστά. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να μου κάνετε ένα σχόλιο για το πώς εκτιμάει το ΚΚΕ την επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία, γιατί διάβασα στο Ριζοσπάστη που καταγγέλει ότι πάει με αμερικανονατοϊκή ατζέντα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί έχετε έτσι αυτή την αντιμετώπιση, με ποιο σκεπτικό τα λέτε αυτά? Ναι, ούτως ή άλλως έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας νωρίτερα. Και το λέω με την έννοια ότι τη Συμφωνία των Πρεσπών την θεωρεί ως υπόδειγμα, ως μεθοδολογία και για λύση στο Κυπριακό. Συνεπώς, δεδομένου ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι νατοϊκής σκοπής, τους Αμερικάνους εξυπηρετεί και τους ανταγωνισμούς με τη Ρωσία για business και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά και με το Κυπριακό. Και το λέω γιατί πρέπει να είμαστε όχι υποψιασμένοι, αλλά να υπάρχει και αντίδραση. Όταν παραμονές της επίσκεψης μιλάει για μειονότητες ο Τούρκος. Ξέραμε ότι οι Τούρκοι θα είναι προκλητικοί, δεν το συζητάμε. Ναι. Όμως κοιτάξτε, η Συμφωνία των Πρεσπών τι έχει ως αλυτρωτικούς όρους που δεν θα μας αφήσουν ήσυχους στην κυριολεξία. Έχει αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας, μακεδονικού λαού, μακεδονικής γλώσσας. Βλέπετε λοιπόν τις επιπτώσεις πριν στεγνώσει το μελάνι. Άρα η αμερικανοταγωγική ατζέντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι δεδομένες. Εξάλλου πάει να λύσει τις γκρίζες ζώνες, τις διεκδικήσεις νησιών από τους Τούρκους. Θα σας πούνε κάποιοι ότι πάμε να βελτιάσουμε τουλάχιστον την ικανότητα να επικοινωνούμε και μέσω διαλόγου να προσπαθούμε να μην φτάνουμε στα άκρα. Δεν πάει κανείς με γεμάτο το καλάθι, μα μικρό καλάθι πάμε και ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν θα βάλουμε και πολλά πράγματα μέσα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα υπόδειγμα και μια συνέχεια από μια αμερικανοτοϊκή συμφωνία που είναι των Πρεσπών για να πάει να γίνει η διακοπή και στο Κυπριακό. Συνεπώς είναι εις βάρος των λαών και δεν θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχα. Γιατί λίγο νωρίτερα, δούμε, σε μια άλλη εκπομπή, η κυρία Βούλτεψη άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση είναι τόσο ενδοτική που θα μπορούσε μάλιστα να μπει σε μια συζήτηση για τα νησιά και τη Θράκη. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, έτσι. Να σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς υπακούν σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία έχει στραφεί κατά της, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στο θέμα των Πρεσπών. Στο θέμα των Πρεσπών από άλλη βάση και κυρίως για το όνομα. Βεβαίως έβαλε και το θέμα των αλυτρωτικών όρων. Αλλά η πρακτική της ήταν ότι έδωσε και βήμα και ανοχή και στους εθνικιστικούς παράγοντες και στα συλλαλητήρια που υπήρχαν και έδειξε μεγάλη ανοχή. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι και στην προηγούμενη συνάντηση που έγινε με τον Ερντογκάν στην Αθήνα, τη βάζη τη συνθήκη της Λοζάνης και μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Άρα μην λέμε ότι πας να κάνεις διάλογο τη στιγμή που υπάρχουν τα στοιχεία. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε ένα διάλογο με τον αντίπαλό μας για να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις. Συμφωνώ. Αλλά ο διάλογος να συμφέρει το συμφέρον των λαών και όχι τα συμφέροντα των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Φαντάζομαι και, για μας το κύριο στοιχείο είναι αυτό. Τώρα, κυρία Μανολάκου, αν αφήσουμε το θέμα της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα, πάμε λίγο στη Βουλή να δούμε όλοι αυτές οι μεταγραφές, οι καταγγελίες για κυβέρνηση Κουρελού, για πραξικόπημα κοινοβουλευτικό που διαλύει το πολιτικό μας σύστημα κτλ. Για πείτε μας, πώς το βλέπετε εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Να πω κάτι και να το θυμίσουμε και στους ακροατές. Αποστασίες δεν είναι μόνο οι σημερινές. Υπήρξαν και στο παρελθόν. Αλλά το ερώτημα που βάζουμε εμείς είναι αποστασίες.
Εννοώ η πολιτική. Είναι αποστασία από την πολιτική ή από διαφορετικά κόμματα που έχουν ίδια πολιτική? Γιατί βεβαίως δημιουργεί αναγούλα και αναδεικνύει τη σύψη και την παρακμή του κοινοβουλίου. Γιατί αν θέλετε, η θέση δική μας είναι ότι ένας βουλευτής, όταν πάει να αλλάξει κόμμα, το κόμμα που έχει εκλεγεί, πρέπει να παραδώσει την έδρα. Και δεν πρέπει να γίνεται και δεκτό. Αυτό σχεδόν ποτέ δεν γίνεται, δεν έχει γίνει στη χώρα μας, δυστυχώς. Ναι, είναι οι εξαιρέσεις. Εντάξει, δείχνει όμως τα παζάρια, το αλυσβερίσι, τους εκβιασμούς. Αλλά όμως κρύβει όμως και κάτι, ότι όλοι αυτοί έχουν ίδια στρατηγική στην πολιτική, οπότε δεν τους είναι δύσκολο να μεταπηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Και εδώ που τα λέμε και αυτά τα κάλπικα διλήμματα πρόοδος, συντήρηση, όταν έχεις συμμαχίες με ακροδεξιούς, είναι κάλπικα τελείως. Ναι. Βέβαια τώρα ισχυρίζονται ότι, ότι δεν έχουμε πλέον, έτσι λέει η κυβέρνηση, και φτιάχνει και το μέτωπο της κέντρου αριστεράς, έτσι αυτό βγάζουν προς τα έξω. Κοιτάξτε, μετά το διαζύγιο πραγματικό ή εικονικό με του Σανέλ, τι έχουμε, και είναι αποτελεί κοροϊδία και από τους δύο. Το ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική να παριστάνει ότι είναι κεντροαριστερά και έχει πια απαλλαγή από τα βαρύδια, όταν και οι συμμαχοί της μέσα από αυτούς τους έξι περισσότεροι προέρχονται από την ακροδεξιά και τη δεξιά. Και το ΣΜΕ ΝΑΝΕΛ, ενώ έχουν βάλει πλάτη σε αυτή την αντιλαϊκή επικίνδυνη πολιτική επί 4 χρόνια, να κάνουν κριτική για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Η κοροϊδία σε όλο το τετράγωνο. Όμως να σας πω, επειδή και το 2019 θα είναι η χρονιά που θα ψηφίσουμε για όλα. Εντάξει, βουλευτικές, ευρωβουλή, περιφερειακές, δημοτικές. Να έχουν όμως ένα κριτήριο. Εγώ αυτό ζητάω. Από τον καθένα βεβαίως να, με την πείρα της ζωής του, αλλά να έχουν κριτήριο ότι το μοναδικό κόμμα που στάθηκε σε μέχρι τέλους, γιατί δεν συμβιβάζεται αλλά συγκρούεται με τα συμφέροντα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό ας το πάρουν υπόψη τους, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Η εντυμότητα και η αγωνιστικότητα χαρακτηρίζει και την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Κυρία Μανολάκου, εσείς είστε και υποψήφια δήμαρχος στον Πειραιά. Τώρα είναι αλήθεια, αδράζω ναι. της ευκαιρίας και θα σας θέσω το ερώτημα. Μπορείτε να μου απαρτιμήσετε τις 2-3 βασικές προτεραιότητες σας για τον Δήμο του Πειραιά? Και βέβαια. Και βέβαια. Ξέρετε, όλες αυτές τις ημέρες γυρίζω στο Πειραιά, μέσα στις γειτονιές, και αποδεικνύεται ότι η πόλη έχει εγκαταλειφθεί και ο Δήμος είναι χρεοκοπημένος. Συγκοινωνιακό. Η καλή πόλη, το πρώτο διαμέρισμα, και τα Καμίνια, το τέταρτο διαμέρισμα, δεν έχουν συγκοινωνίες. Δεν μπορούν να έρθουν προς το κέντρο. Εγκατάλειψη. Φωτισμός. Σας μιλάω τώρα για βασικά στοιχεία. Πάνω από τη Τζαβέλα, στο τρίτο διαμέρισμα, υπάρχουν στενά που δεν έχουν κολόνες με φωτισμό. Ο κόσμος ανοίγει τα φώτα του εις εξώπορτας για να μπορεί να βλέπει. Και κυρίως, να σας το πω τώρα, σχολεία. Τα σχολεία είναι υποεγκατελειμμένα. Τα βαψίματα είναι για να κρύψουν... Ένα επιχείρημα που λέει ότι τα χρόνια της λιτότητας, τα χρήματα που πηγαίναν σε αυτές τις ανάγκες ήταν πάρα πολύ λίγα, αλλά παρά τα αυτά ο Δήμος προσπαθούσε να τα βολέψει. Τώρα το βόλεμα μέχρι και στην Ιωνίδιο να πέφτει ταβάνι, και δεν είναι το μοναδικό. Πριν από λίγο καιρό έφυγε ολόκληρο παράθυρο στην Ιωνίδιο και υπάρχουν ένα σωρό σχολεία, μέχρι και οι σκάλες είναι επικίνδυνες. Με 1000 προβλήματα. Το τζάνιο σχολείο, η αποχέτευση και οι τουαλέτες δεν λειτουργούν, με επίπτωση στη δημόσια υγεία. Υπάρχουν οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων που τα έχουν απαριθμίσει. Να μην σας πω τους παιδικούς σταθμούς που, αντί να ανοίγονται καινούργοι, κλείνονται ήδη υπάρχοντες. Έχω ένα μήνυμα που... Συνεπώς, τα προβλήματα είναι πολλά, και ταυτόχρονα να σας πω, κύριε Μπαρδούνια,
τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι Πειραιώτες είναι από τα υψηλότερα, ανήκουν στην πρώτη πεντάδα και βασικές τους ανάγκες δεν καλύπτονται, γιατί και η επιλογή του Δήμου είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι οι ανάγκες των λαϊκών γειτονιών. Κάτι... Συνεπώς δεν είναι δύο ή τρία, είναι πολλά. Κυρία Μανολάκου, έχω ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο, ο οποίος θέλει να σχολιάσετε τι γίνεται με το τραμ και αν εσείς θα στηρίξετε τη λειτουργία του τραμ. Κοιτάξτε, ο αρχικός δεν έχει καμία σχέση ο σχεδιασμός που ήδη πια υλοποιείται, μόνο τα λεωφορεία του τραμ λείπουνε. Οι ράγες έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχει καμία σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που υπήρχε. Το δεύτερο είναι ότι μεγάλο οδικό δίκτυο στις κεντρικές αρτηρίες καταλαμβάνεται πια από το τραμ και στο υπόλοιπο θα συνοστίζονται τα λεωφορεία, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και ευχόμαστε, το λέω, να διαψευστούμε και να μην συμβεί ποτέ, να μην έχουμε και ατυχήματα. Εκεί δηλαδή Βασιλείος Γεωργίου Ηρώων Πολυτεχνείων μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, το ευχόμαστε. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μανολάκου, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη. Επίσης και σε εσάς. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.